έτσι, και, και να γιώσουμε τις ενέργειες, να γιώσουμε, όχι να φύγουμε από εδώ. Όλο το μυστικό είναι να γιώσει τις ενέργειες εδώ, όχι να φύγετε από εδώ. Είμαστε σε εκείνο το χρονικό περιθώριο πάνω στην πυκνότητα της συνείδησής μας που πλέον η πραγματικότητά μας έχει ανέβει ενεργειακά τόσο ώστε να μπορούν να γιωθούν ορισμένα άλλα πράγματα ουράνια. Όταν ήταν πιο παλιά η συνείδηση και ήταν πιο κοιμισμένη και ήμασταν σε χαμηλότερες δονήσεις, ήταν φυσικό αυτοί που θέλανε, θα λέγαμε, την αναβάθμιση να θέλουν να φύγουν από την πραγματικότητα. Διαλέγαν το θάνατο, διαλέγανε την απόσυρση, διαλέγανε να φύγουν. Από τη στιγμή τώρα που καταφέραμε και ανεβήκαμε, κραδασμικά θα λέγαμε και αναπτυχθήκαμε, τώρα μπορείς να γιώσεις το Θεό εδώ, να φτιάξεις αυτό το πέρα το πράγμα, να τα κατεβάσεις την πραγματικότητά σου. Όπως σε Σπάρτο, ανεβήκαμε, κατεβαίνει η ενέργεια, όπως σε Σπάρτο. Αλλά το θέμα είναι να γιώσεις εδώ το Θεό, να γιώσεις εδώ το μέγιστο εαυτό σου. Έτσι σπείρεις την πραγματικότητα με νέες ενέργειες. Έτσι γίνεσαι αυτός που σπέρνει καρπούς για να φυτρώσουν. Πρέπει να μάθετε να γιώνετε στην πραγματικότητα και όχι να απογειώνετε τον εαυτό σας. Μάθετε να γιώσετε την πραγματικότητα, να κατεβάζετε ενέργεια εδώ, σε αυτή την ενέργεια, σε αυτόν τον κόσμο. Φέρτε την ενέργεια του Θεού. Έτσι, σε αυτή την πυκνότητα είμαστε ικανοί να το κάνουμε ή θα καταστραφούμε. Σε αυτή την πυκνότητα κατεβάστε την ενέργεια, φτιάξτε το πράγμα, το πράγμα. Νιώστε ότι τραβάτε, μετουσιώνετε και βγάζετε αυτή την ενέργεια τη θεϊκή μέσα σας. Όχι ότι πάτε να αποκολληθείτε και να φύγετε. Είναι καλύτερο αυτό που σας λέω παρά το άλλο. Γιατί στο άλλο υπάρχει άρνηση. Οκ. Okay. Το παράδεισο της ψυχής δηλαδή. Πώς? Να γιώσουμε το παράδεισο της ψυχής. Εδώ, να τον γιώσετε. Κατεβάστε αυτή την ενέργεια μέσα σας. Μέσα από την προσωπικότητά σας, μέσα από τη δράση σας, μέσα από τη συμπεριφορά σας. Δεν χρειάζεται να παρνιέστε για να φύγετε. Μην απαρνηθείτε, αλλά κατεβάστε. Σιδερώστε με θεότητα. Καταλάβατε, σας λέω. Πάτε βόλτα με πνευματικότητα. Παίξτε ένα παιχνίδι με συνειδητότητα. Κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε, αλλά διατηρήστε τη συνείδηση. Μπορείτε να το κάνετε. Θα δείτε, μερικά μπορείτε, αλλά δεν μπορείτε. Ξέρει η συνείδηση ποια, σε ποια μπορεί να μπει μέσα. Στα, αυτά τα πολλά, θα λέγαμε, τα κατώτερα κραδασμικά, είναι φυσικό να μην χωράνε πολύ φως. Αλλά άλλα πράγματα με την πνευματικότητα μπορείτε να τα κάνετε. Γι' αυτό καθένας λοιπόν έχει το δρόμο του. Έτσι, και εμείς γινόμαστε παραδείγματα, όλοι γινόμαστε παραδείγματα, για να μπορεί ο καθένας να αρχίσει να γίνεται συνειδητός στις δυνατότητες που έχει, στις επεκτάσεις που έχει, στις επεκτάσεις που έχει σαν ανθρώπινο όν. Και αυτό κάνουμε και σαν ατομικότητα και αυτό θα κάνει και ανθρωπότητα. Κάθε φορά, κάθε περίοδο μαθαίνει τις επεκτάσεις της. Αρχίζει και γιώνει παραπάνω φως, τι είπαμε, γιώνει παραπάνω φως, εκπέμπει παραπάνω φως, γιώνει παραπάνω φως, εκπέμπει παραπάνω φως. Έτσι αυτό το πράγμα κάνουμε. Περάσαμε τώρα μια περίοδο και θα μπούμε σε μια νέα εξελικτική περίοδο.